Ήταν 9 και 20 το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου 1989, όταν σηκώθηκε η μπάρα στο συνοριακό φυλάκιο της Bornholmer Strasse. Για να κατανοήσουμε όμως πώς συνέβη αυτό, πρέπει να γυρίσουμε λίγες ώρες νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που κάλυπτε η τηλεόραση, ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος, Γκούντερ Σαμπόφσκι, ανακοίνωσε πρόωρα, όπως αποδείχθηκε, ότι εγκρίθηκε νέος νόμος που επιτρέπει στους Ανατολικογερμανούς να ταξιδέψουν στη Δύση. Στο Βερολίνο, τα νέα ταξίδεψαν σαν αστραπή μέσα στη νύχτα. Χιλιάδες Βερολινέζοι έφτασαν στο τείχος. Συγκλονισμένοι οι συνοριοφύλακες που δεν είχαν ειδοποιηθεί, αντιστάθηκαν αρχικά. Όμως τελικά αναγκάστηκαν να τους αφήσουν να περάσουν. Ο Ραλφ Χίρς, που ήταν αντίπαλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ανατολικής Γερμανίας, θυμάται τα γεγονότα εκείνης της βραδιάς που συγκλώνησαν τους πάντες. Υπήρχαν πολλοί φόβοι. Η πρώτη ανησυχία ήταν ότι οι συνοριοφύλακες μπορούσαν να πυροβολήσουν. Γνωρίζαμε ότι είχαν τέτοια εντολή, επειδή οι άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στο τείχος. Αν από υπερβολική αντίδραση ή από φόβο χρησιμοποιούσαν τα όπλα τους, το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό για την Ειρηνική Επανάσταση και για το άνοιγμα της μπάρας. Ουδής μπορούσε να πιστέψει ότι θα γινόταν έτσι. Μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες που κατέγραφαν την ιστορία, εκτελήχθηκαν σκηνές που κανένας στην Ανατολική Γερμανία δεν περίμενε. Πολλοί ήταν μάλιστα εκείνοι που δεν πίστευαν στα μάτια τους, παρά το γεγονός ότι παρακολουθούσαν τις εικόνες εκείνης της βραδιάς. Ήμουν στο σπίτι και δούλευα. Δεν συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Όταν έκατσα μπροστά στην τηλεόραση και είδα ότι άνοιξαν τα σύνορα, πίστεψα ειλικρινά ότι έβλεπα μια ταινία μεγάλου μήκους. Δεν το πίστεψα. Αναρωτιόμουν διαρκώς πώς έκαναν αυτό το γύρισμα. Μετά σκέφτηκα πώς ήταν μια συναρπαστική ταινία. Άλλαζα τα κανάλια και έβλεπα παντού το ίδιο. Δεν έβγαζα νόημα. Μόνο την επόμενη μέρα κατανόησα τι πραγματικά είχε συμβεί, ότι είχε γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Όλα όσα συνέβαιναν τότε ήταν προϊόν αυθορμητισμού. Είναι χαρακτηριστικό το περιστατικό στην περιβόητη συνέντευξη τύπου της 9ης Νοεμβρίου, όταν ένας Ιταλός δημοσιογράφος ρώτησε τον Γκούντερ Σαμπόφσκι από πότε θα ίσχυε η άδεια για τους πολίτες. Εκείνος μπερδεύτηκε και απάντησε: «Εμένα μου φαίνεται από τώρα». Τότε είχαμε ένα τράμπι. Πήραμε τα παιδιά στο αυτοκίνητο και είχαμε την ευκαιρία να δούμε τι συνέβαινε. Ακόμη και σήμερα, όταν τα θυμάμαι, μου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Η ιστορία δεν ολοκληρώθηκε τότε. Η πτώση του τείχους άνοιξε το δρόμο για τη συμφιλίωση. Μέσα σε ένα χρόνο, η λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας δεν υπήρχε πια. Имене диктатуру со пролетариат. А ти кое третан дел. Социалист. Qualcuno ci chiama, ci dice che il porto di Durazzo è aperto. E io ho seguito la folla senza rendersi bene conto a quello che si andava incontro. In 10 minuti eravamo in 10.000. Mio marito mi chiede: "Ce la fai a salire con la corda?" Sì. Noi vedevamo le TV italiane, tutti parlavano l'italiano, era come un tipo di finestra da dove noi guardavamo per guadagnare la nostra libertà. Abbiamo cominciato a gridare Italia. Italia, Italia.
Scappare era una parola grande, perché comunque era pieno di polizia, di carabinieri. Facevano tutti il segno della vittoria e io pensavo, ma che cosa hanno vinto? Forse hanno vinto il viaggio di ritorno.